Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 8 και 52 έδειχνε το ρολόι όταν τελείωσε το παιχνίδι στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ κατακτούσε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Ελλάδος για τη σεζόν 2018-19. Κάνουμε μια τροποποίηση στο πρόγραμμά μας εδώ στο Open και είμαστε μαζί με τον Αλέξη Πυρόπουλο για να μιλήσουμε για την επιτυχία του ΠΑΟΚ, αλλά να δούμε και τη φιέστα φυσικά, καθώς σε πολύ λίγα λεπτά ξεκινάει στην Τούμπα η φιέστα του πρωταθλητή Ελλάδος. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλώς τον, καλησπέρα. Νομίζω το περιμέναμε, απλώς την αγωνιστική περιμέναμε πια. Ναι, το φυσιολογικό ήταν να συμβεί σήμερα, μετά Βαΐων και Κλάδων, είναι και η ημέρα, για να στεφθεί ο ΠΑΟΚ για τρίτη φορά στις 6 δεκαετίες που υπάρχει η πρώτη εθνική στη χώρα. Αυτό από μόνο του, δηλαδή το πόσο σπάνιο είναι το γεγονός, αναδεικνύει και το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός της ανάδειξης του ΠΑΟΚ ως πρωταθλητή μετά το 1976 και το 1985 για τρίτη φορά το 2019. Πράγματι. Εμείς βλέπουμε εικόνες από το γήπεδο της Τούμπας, όπου οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν και δεν θα σταματήσουν καθόλου, νομίζω, μέχρι να περάσει η βραδιά, πιθανώς και αύριο. Γρηγόρης Ατρίδης και Χριστίνα Βραχάλη στο ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Στον Γρηγόρη πηγαίνουμε, καθώς έχει εκλεκτό καλεσμένο δίπλα του. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Όπως σωστά μετέφερες και εσύ πάνω, το κλίμα είναι πανηγυρικό γιατί ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος και οι οπαδοί του θέλουν να ζήσουν πάρα πολύ έντονα αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε εν αναμονή της έναρξης της φιέστας που έχουν ετοιμάσει εδώ οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Έχω δίπλα μου τον κύριο Λαγωνίδη, ο Κώστας Λαγωνίδης είναι δόξα του δικαβάλου του Βοδά για αρκετά χρόνια. Οπότε νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πάμε σε αυτόν να μας πει. Αρχικά, κύριε Λαγωνίδη, ευχαριστούμε πολύ. Πώς έχετε ζήσει και εσείς αυτή την κατάκτηση για την ομάδα του Δικεφάλου? Τι να πω, τα συναισθήματα είναι έντονα, είναι δάκρυα χαράς. Τα 34 χρόνια είναι πάρα πολλά για αυτήν την ομάδα, για αυτόν τον υπέροχο λαό, για τον κόσμο που την ακολουθεί. Θέλω να πιστεύω ότι η χρονιά αυτή του πρωταθλήματος είναι αρχή για πολλά ακόμη τα επόμενα χρόνια. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτούς που δουλέψανε για αυτή την επιτυχία. Πρώτα απ' όλα το προπονητικό team, τους παίκτες, όλο αυτόν τον υπέροχο κόσμο και ιδιαίτερα τον πρόεδρό μας που ήταν η ευλογία του Θεού να έρθει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα να πάρει τα ενία της ομάδος. Αυτό που υποσχέθηκε ήδη αποδεικνύει χρόνο με το χρόνο ότι θα έρθουν χαρές στην ομάδα, στο σύλλογο. Τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς για αυτό που έχει κάνει για την ομάδα μας, για αυτό που θα κάνει. Μάλιστα. Αυτή η οικογένεια. Με την εμπειρία σας και στο αγωνιστικό κομμάτι, ήθελα απλά να κάνω μια ερώτηση ακόμα. Ποιο είναι το μυστικό σε αυτή την επιτυχημένη χρονιά για τον ΠΑΟΚ? Μπορούμε να περιγράψουμε με δύο-τρεις λέξεις ή εκφράσεις το με ποιο τρόπο έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια? Σίγουρα είναι ο συνδυασμός του προπονητή, του ίδιου προπονητή που ήξερε το ρόστερ της ομάδος. Ο βασικός κορμός του ρόστερ από πέρσι έχει μείνει. Ενισχύθηκε η ομάδα όταν έπρεπε. Γι' αυτό κιόλας είχε σταθερή πορεία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει καταφέρει το ακατόρθωτο να κρατήσει την ομάδα, να κρατηθεί η ομάδα ήττητη. Αυτό δεν είναι απλά τυχαίο, είναι σίγουρα μόχθη και κόπος πολλών ωρών, πολλής δουλειάς μέσα στο γήπεδο, εντός και εκτός. Προπονητές, ποδοσφαιριστές. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε Γρηγόρη Ατρίδη και τον κύριο Κώστα Λαγωνίδη. Αναστασία Αργυριάδου την είδαμε και νωρίτερα. Υπάρχει επιτελείο συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη που καλύπτουν το ρεπορτάζ και στο Λευκό Πύργο και πέριξ του γηπέδου της Τούμπας. Γεια σου, Αναστασία. Μια μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα λοιπόν από το γήπεδο της Τούμπας. Από το πρωί είμαι έξω στο ρεπορτάζ και αυτό που λέει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης είναι ότι ο ΠΑΟΚ με υπομονή, προσμονή και μεγάλο αγώνα μέσα στο γήπεδο επέστρεψε στο θρόνο του. Περίμεναν οι φίλοι του ΠΑΟΚ 34 χρόνια και πλέον δικαιώθηκαν. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη φιέστα έχει ξεκινήσει. Ο κόσμος περιμένει με ανεπομονεσία. Ήταν υποδειγματικός ο κόσμος μέσα στο γήπεδο. Περιμένει με αγωνία αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα που θα σηκώσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ, το τρόπαιο, παρουσία του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Να σας αποκαλύψω έτσι κάποια tips από αυτή τη μεγάλη και μοναδική φιέστα. Από ό,τι μάθαμε, γιατί στις προηγούμενες 5 μέρες γινόντουσαν οι πρόβες, από ό,τι μάθαμε από όσους παρακολούθησαν την πρόβα, από ό,τι μπορείτε να δείτε και εσείς πίσω μου, έχει στηθεί αυτή η μεγάλη εξέδρα. Και υπάρχουν στο πλαϊνό κάποιες οθόνες που θα μεταδίδονται στιγμές, εικόνες από την ιστορία του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες θα βγουν από το φωτοστέφανο που βλέπετε εκεί ακριβώς
Ολυμπιακός απέναντι και θα, κάνουν, θα δώσουν το ένασμα και το μεγάλο πάρτι που ξεκινάει από εδώ από την Τούμπα και θα κορυφωθεί λίγο αργότερα στο Λευκό Πύργο, εκεί όπου ήδη βρίσκονται αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί περίπου 35.000 φίλοι ήταν μέσα στο γήπεδο. Τώρα μπήκαν και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν εκτός γηπέδου, αλλά άλλοι τόσοι είναι στο Λευκό Πύργο και περιμένουν την αποστολή μετά τη φιέστα να φτάσει εκεί και να συνεχίσουν μια γιορτή που θα πάει μέχρι και το ξημέρωμα, μέχρι και το πρωί. Πράγματι, ήδη βλέπετε το γήπεδο φλέγεται, ο κόσμος τραγουδάει, χορεύει και περιμένει με ανυπομονησία να σηγκώσει αυτό, να δει αυτό το γύρο του θριάμβου και να γίνει η απονομή του πρωταθλήματος, του πρωταθλητή Ελλάδος για το 2018-2019, τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Μένεις φυσικά στο ρεπορτάζ, άλλωστε δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είσαι από το πρωί στις επάλξεις, όπως και όλοι οι συνάδελφοι στο αθλητικό τμήμα του Open. Η φιέστα θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Open. Είμαστε σε διάφορα σημεία της πόλης. Παραλαμβάνω, περιμετρικά του γηπέδου της Τούμπας. Βλέπουμε εικόνα μέσα από την Τούμπα. Είδαμε νωρίτερα και από τα αποδυτήρια. Και έχω την εντύπωση ότι η Αλέξη Πυρόπουλο, όταν μια ομάδα φτάνει μετά από 29 αγωνιστικές αίτητη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, το δίκαιο του γεγονότος είναι δεδομένο, θα έλεγα. Ναι, δεν μπορείς να βρεις και πολλά αντεπιχειρήματα όταν από τα 29 μάτς τα 25 είναι νίκες και τα άλλα 4 δεν είναι καν νίκες, αλλά μόνο ισοπαλίες. Αυτό από μόνο του δείχνει τα πάντα. Στην ερώτηση που έγινε προηγουμένως στον Κώστα Λαγωνίδη από τον Γρηγόρη Ατρίδη, θα έλεγα πως, αν και δεν μου έκανε την τιμή ο Γρηγόρης να ρωτήσει εμένα, αν με ρωτούσε θα του έλεγα πως αποστάσεως. Η απάντηση στο μυστικό αυτού του πρωταθλήματος που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι η ισορροπία του γκρουπ. Μια ισορροπία που με ευλάβεια, με καθημερινό μόχθο και με προσήλωση την κράτησε σαν κόρη οφθαλμού ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Νομίζω πως το γκρουπ υπερκάλυψε τους στάρ και τις προσωπικότητες που έχει αυτή η ομάδα. Αλλά πάνω από αυτούς, πάνω από τα πρόσωπα ήταν το γκρουπ. Ήταν ένας τρίαμβος του γκρουπ που είναι και ο πιο ασφαλής δρόμος για να κάνει κανείς πρωταθλητισμό, πολύ περισσότερο πρωταθλητισμό ξεκινώντας από τη βάση του μείον 2. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι από το 1959 που υπάρχει πρώτη εθνική στην Ελλάδα, ο πρώτος πρωταθλητής στην ιστορία που αναδεικνύεται ξεκινώντας με μείον βαθμούς στη χρονιά. Αυτό είναι όντως εντυπωσιακό. Λένε ότι για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να υπάρχει το τρίπτυχο: διοίκηση, ομάδα, προπονητικό staff και παίκτες και κόσμος να είναι ένα. Δεν ξέρω αν στο ΠΑΟΚ ήταν ένα. Πάντως τα τελευταία 3 χρόνια δείχνουν ότι γι' αυτό στόχευαν και δεν στόχευαν με φανφάρες και δηλώσεις, αλλά με δουλειά. Αυτό θυμίζει την ιστορία του 70, που πράγματι υπήρχε τότε ένας Γιώργος Παντελάκης, προπονητής, προπονητές, ο Σάνων, ο Λόραντ και ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που ερχόταν από μακριά και φαινόταν ότι θα πάρουν αργά ή γρήγορα το πρωτάθλημα. Δεν ρωτούσες εάν θα συμβεί, ρωτούσες πότε θα συμβεί. Ήταν μια ομάδα που είχε διάρκεια στο χρόνο και γι' αυτό δεν έμεινε σαν η ομάδα του 76 που πήρε τον τίτλο, αλλά σαν η ομάδα της δεκαετίας του 70, γιατί ήταν διαχρονικά. Μια πολύ καλή ομάδα, διεκδικητική, κάθε χρόνο μέσα στο παιχνίδι και μάλιστα μπορώ να πω ότι σε προηγούμενες χρονιές ήταν και καλύτερη από τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα του 76. Αντιθέτως, στη δεκαετία του 80 έπεσε λίγο από τον ουρανό ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Με την έννοια ότι σταματήσει ο Κούδας κιόλας στον ΠΑΟΚ. Ναι, ένα χρόνο πριν είχε βγει πέμπτος πίσω από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Ηρακλή Άρη. Και την αμέσως επόμενη χρονιά, ενώ ήταν ήδη ο κάτοχος του τίτλου, βγήκε δέκατος κάτω και από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. 3 πόντους πάνω από την ομάδα που υποβιβάστηκε. Θέλω να πω, ήταν ένας διάτων αστέρας. Ενώ του 70 ήταν κάτι που ερχόταν. Σήμερα αυτό που συνέβη είναι κάτι που επίσης ερχόταν. Ξέραμε πως αργά ή γρήγορα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί παρά να βγει πρωταθλητής. Το πιο πολύ που μπορούσαν να του κάνουν ήταν να τον καθυστερήσουν και όχι να τον σταματήσουν. Καθυστέρησε πέρυσι, ένα χρόνο μετά έρχεται και με μία βάση για το μέλλον να είναι πρωταγωνιστής, δεν λέω πρωταθλητής κάθε χρόνο, γιατί αυτό δεν μπορεί να το προεξοφλήσει κανείς, αλλά να διεκδικεί συστηματικά την πρωτιά κάθε χρόνο. Οι εικόνες που βλέπετε, φίλες και φίλοι του Open, είναι με απευθεία σύνδεση. Σε απευθεία σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας. Δεν είναι εικόνες αρχείου και δεν είναι εικόνες κάποια λεπτά πριν. Είναι τώρα. Είμαστε φυσικά και εμείς εν αναμονή της εκκίνησης, της φιέστας με τη Χριστίνα Βραχάλη και τον Γρηγόρη Ατρίδη να καλύπτουν και όσα θα γίνουν, λεπτό προς λεπτό, καρέ-καρέ που λένε, να μας τα μεταφέρουν στους τηλεοπτικούς δέκτες, αλλά και στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει μετά με τον Αλέξη Πυρόπουλο, αλλά και στην εκπομπή Total Football με τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Μπάνε Πρέλεβιτς απόψε. Βλέπετε εικόνες για το πώς πανηγυρίζουν, το φυσιολογικό. Ως τώρα δεν υπάρχει ούτε κάτι ακραίο, που είναι κάτι ευχάριστο, αλλά ούτε και κάτι έτσι παράτερο, που είναι επίσης κάτι ευχάριστο. Ο ΠΑΟΚ περίμενε χρόνια, περίμενε και ένα χρόνο ακόμα, θα έλεγα, Αλέξη. Για να ακούσουμε και λίγο τα παιδιά του ΠΑΟΚ.
Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα πάντως στην αρχή της χρονιάς και στη διάρκεια φάνηκε κιόλας, Αλέξανδρε, είναι ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι που ένιωθε ότι του έκλεψαν το πρωτάθλημα, δεν διαλύθηκε, δεν έχασε τη συγκέντρωσή του και εμφανίστηκε πιο δυνατός. Δεν το βλέπουμε και συχνά αυτό από ομάδες του ΠΑΟΚ τα πολύ παλιά χρόνια βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είχε συμβεί ήδη από τον περσινό τελικό του κυπέλου, που ενώ είχε χάσει με τον τρόπο που έχασε το πρωτάθλημα, εμφανίστηκε πεισμωμένος, δυνατός, συγκροτημένος, έτοιμος να διεκδικήσει αυτά που πίστευε ότι του άξιζαν και του αντιστοιχούσαν. Το έκανε στον τελικό του κυπέλου με έναν εμφαντικό τρόπο, στο Ολυμπιακό Στάδιο, με αντίπαλο την ΑΕΚ, και συνεχίζοντάς το από εκεί που το άφησε στον τελικό του κυπέλου, μπήκε δρυμύτερος από την εκκίνηση κιόλας από την πρώτη στιγμή της χρονιάς εφέτος. Γι' αυτό έκανε αυτά τα νούμερα που δεν έχουν πραγματικά προηγούμενο στην ιστορία του ΠΑΟΚ, για να μην πω ότι δεν έχουν προηγούμενο γενικώς στην ιστορία του εθνικού πρωταθλήματος. Με τον Αλέξη Ψιλόπουλο θα επιστρέψουμε αργότερα εδώ στην εκπομπή μας για να πούμε περισσότερα. Ξεκινάει η φιέστα στην Τούμπα. Γρηγόρης Ατρίδης, Χριστίνα Βραχάλη, επί το έργο. Πασάρουμε το μικρόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την γιορτινή Τούμπα, η οποία έχει φορέσει τα καλά της για να υποδεχτεί το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδας έπειτα από 34 ολόκληρα χρόνια. Ήδη έχει ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή, η διαδικασία της φιέστας για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ήδη εσείς παρακολουθείτε στα πλάνα σας. Πριν από λίγο παρακολουθήσατε τον κύριο Λάμπη Κουιρουκίδη. Γεννημένος το 1931, είναι πρώην επιθετικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίστηκε τη δεκαετία του 1950. Σημείωσε 91 γκολ σε 161 παιχνίδια. Το παιδάκι που παρακολουθείτε τώρα στις οθόνες σας, που τρέχει προς τον κύριο Κουιρουκίδη, είναι ο μικρός, ο αδερφός του Χρήστου Πακόλα, ο Αλέξης, ο οποίος έχασε χθες, πέρυσι τη ζωή του στην Λιβαδιά, έχοντας πάει να παρακολουθήσει την ομάδα του ΠΑΟ κόντρα στο Λεβαδιακό. Αυτός είναι ο αδερφός του. Το μέλλον λοιπόν και το παρελθόν του ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή και νομίζω, Γρηγόρη, ότι κάπως έτσι θα κινηθεί όλη η διαδικασία της φιέστας, η γιορτή, στηριγμένη πάνω στο συνέστημα. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι με αυτή την πολύ δυνατή εικόνα, τον κύριο Κουρουκίδη και τον Πιτσιρικά να αγκαλιάζονται μέσα στο γήπεδο, ξεκινάει μια πολύ συγκινητική φιέστα για τον ΠΑΟΚ. 34 χρόνια παρά ήταν πολλά. Και γι' αυτόν τον λόγο και ο κόσμος του ανυπομονεί και περιμένει σε μια εντυπωσιακή γιορτή, την οποία θα τη δείτε. Έχουμε μια εικόνα εμείς. Οπότε σε πολλές φορές νομίζω ότι θα είναι τόσο συγκινητική η γιορτή που θα πρέπει να κάνουμε και εμείς παύσεις, γιατί η εικόνα και ο ήχος θα μιλάει από μόνο τους. Έχει πάρα πολύ έντονες στιγμές. Ο ΠΑΟΚ στηρίχθηκε πάρα πολύ στο συνέστημα, σε κάτι το οποίο βεβαίως συνάδει και με την ιστορία του συλλόγου. Ήδη βλέπετε εδώ τον κύριο Λάμπη Κουιρουκίδη. Μια πολύ συγκινητική στιγμή και πράγματι, αν μιλήσετε και συζητήσει κάποιος μαζί του, τα λόγια που χρησιμοποιεί και οι κουβέντες που λέει είναι απίστευτες. Νομίζω ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε αυτά που είπε σε εμάς, ότι δεν θα άλλαζα με τίποτα την ευκαιρία να ξαναγίνω 17, να μην έχω ούτε ένα ευρώ στη τσέπη μου, γιατί ήμουν πολύ φτωχός και τότε, να μην με πληρώσει κανένας, αλλά να έχω την ευκαιρία να ξανααγωνιστώ για αυτή την ομάδα μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι από έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία παίρνουμε και ένα μήνυμα και ένα νόημα ζωής, και είναι το σημαντικότερο πράγμα. Μόλις προλόγησαν, κυρίες και κύριοι, τους ανθρώπους που κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα για την ομάδα του ΠΑΟΚ το 1976. Τους βλέπετε ένα-έναν να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Το 1976 ήταν το 17ο πρωτάθλημα που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας. Το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του, τερματίζοντας τότε 5 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ. Μλάντεν Φορτούλα, Κούλης Αποστολίδης, Γιάννης Γούναρης, Κώστας Ιωσουφίδης, Θέμης Καποσούζης, Πιλότας Πέλιος, Άγγελος Αναστασιάδης, Νέτο Κουερίνο, Γιώργος Κούδας, Χρήστος Θερζανίδης, Αχιλλέας Ασλανίδης, Δημήτρης Βούλγαρης, Παναγιώτης Κερμανίδης, Κώστας Ορφανός, Σταύρος Σαράφης, Κεσάκης Παντελίδης, Κώστας Παπαδόπουλος και Γιώργος Μουρατίδης. Και τώρα, βεβαίως, η ομάδα του 1985, η ομάδα η οποία
πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημα του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Τάκης ο Παντέλης, ο Λάκης ο Στεριούδας, αμυντική, ο Γιούρισιτς, ο Τσουρέλας, ο Μπανιώτης, ο Ιωσιπίδης, ο οποίος είναι αυτός που κατάφερε να βρεθεί και στους δύο τίτλους του ΠΑΟΚ μιλώντας για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σπάνος Σωτηρόπουλος, ο Μαλιούφας, ο Σκαρτάδος, ο Αλαβάτας, ο Βασιλάκος, ο Σίγκας, ο Δαμανάκης. Εσείς βλέπετε πως η Τούμπα τους αποθεώνει, τους δίνει ένα χειροκρότημα το οποίο νομίζω ότι θα το θυμούνται για πολλά χρόνια. Ο Λιάκος, ο Μαυρομάτης, ο Ψαράς, ο Άπριτσα, ο Δημόπουλος, ο Κωστίκος, ο Αλεξανδρίδης, ο Καρασαβίδης και ο Ιορδανίδης. Όλοι τους, η μία πρωταθλήτρια ομάδα του 76 συναντάει την πρωταθλήτρια ομάδα του 1985. Και οι δύο διασταυρώνονται και οι δύο θα υποδεχτούν την πρωταθλήτρια ομάδα του 2019 σε λίγη ώρα από τώρα, η οποία κατέκτησε το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου. Πόσο συγκινητικό μπορεί να είναι και για αυτούς τους ανθρώπους αυτό που βιώνουν τώρα, γιατί σίγουρα και εκείνη τα τελευταία χρόνια ως φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για την αγαπημένη της ομάδα θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Ο Γιώργος Κούδας, ο οποίος είναι σημαία της ομάδας, ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα και σήμερα αποτελεί πρότυπο, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί δεν πρέπει να δικήσουμε κανέναν. Είναι η δική τους στιγμή, είναι η ευκαιρία τους να χειροκροτηθούν και πάλι σε μια ημέρα πολύ μεγάλης χαράς, όπως αυτή της κατάκτησης του πρωταθλήματος για τον ΠΑΟΚ. Και βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουμε, τις βάσεις για ένα λαμπρό μέλλον τις βάζει το παρελθόν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι το παρελθόν του συλλόγου, το οποίο υποδέχεται το λαμπρό μέλλον. Σε λίγη ώρα θα δείτε και την ομάδα του 2019. Αχιλιάς Ασλανίδης, τον είδαμε να χαιρετάει και αυτός λίγο νωρίτερα, τον βλέπουμε και πάλι. Κύριος Κωστίκος. Σε λίγη ώρα θα δείτε βέβαια και το γήπεδο της Τούμπας να πλημμυριστεί από παιδιά. Περίπου 200 παιδιά θα βρεθούν μέσα στο γήπεδο της Τούμπας σε λίγη ώρα από τώρα. Τα οποία είναι όλα από τις ακαδημίες και τα μικρά τμήματα του συλλόγου. Ο κύριος Ορφανός, ο κύριος Κερμανίδης, τους αναφέραμε και πριν. Είχαμε την τύχη κιόλας με πολλούς από αυτούς να συνομιλήσουμε χθες. Πράγματι, ιστορίες που μπορούν να σου περιγράψουν σε μια άλλη εποχή για το ποδόσφαιρο. Περισσότερο ρομαντική, θα έλεγα, γιατί τότε το ποδόσφαιρο δεν είχε τις οικονομικές απολαβές που έχουν τώρα οι ποδοσφαιριστές. Είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Κουδουκίδης. Έπαιζαν για τη φανέλα. Είναι συγκλονιστικό να ακούς έναν άνθρωπο στην ηλικία του κυρίου Κουρουγκίδη, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που πλέον είναι πολύ μεγαλύτεροι, πολύ πιο όριμοι. Το βλέπουμε σε ένα τρομερό στιγμιότυπο τον Πιτσιρικά να χαιρετάει τους πρωταθλητές και το 86 και το 85. Το που έλεγα πριν είναι πολύ ιδιαίτερο να ακούς έναν άνθρωπο με τέτοια σοφία και λόγο ηλικίας να σου μιλάει για την αγάπη που αγωνίζει για τη φανέλα και για την ομάδα. Εδώ ίσως τώρα θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε ακριβώς αυτό που περιγράφαμε πριν από λίγο. Το πρωτάθλημα του 1976 και του 1985.
Παρακολουθήσαμε κάποιες λοιπόν από τις στιγμές εκείνης της εποχής, από την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος του 1976 και την κατάκτηση του 1985. Οι δύο ομάδες παίρνουν τις θέσεις τους, γιατί σε λίγη ώρα θα υποδεχτούν τους τωρινούς πρωταθλητές. Σε λίγο θα δείτε ότι θα πλημμυρίσει, όπως βλέπετε ήδη στις οθόνες σας, με μικρά παιδιά το γήπεδο της Τούμπας. Πάλι αυτή η Χριστίνα, η σκυτάλη. Οι γυρεότεροι δίνουν τη σκυτάλη στους νεότερους και δεν είναι καθόλου τυχαία. Υπάρχει έντονη σημειολογία γύρω και από αυτό το σκηνικό στην Φιέστα του ΠΑΟΚ. Τα πιτσιρίκια τα οποία μπαίνουν και θα δημιουργήσουν συγκεκριμένους σχηματισμούς, ωραίους, ιδιαίτερους. Και για εκείνα είναι πολύ ιδιαίτερο το βράδυ, νομίζω ότι θα το θυμούνται για πολλά χρόνια ακόμα. Και εμείς θα το θυμόμαστε για πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, το γήπεδο της Τούμπας έχει περισσότερο από 35.000 κόσμο. Να θυμίσουμε κιόλας ότι σε 10 λεπτά μέσα όλα τα εισιτήρια έχουν κάνει φτερά. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ περίμεναν πώς και πώς αυτή την ημέρα και τη γιορτή και νομίζω ότι τέτοια είδους γιορτή δεν ξέρω αν την περίμενε κανείς, Γρηγόρη. Μιλάμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 800 ρομποτικά φώτα, πυροτεχνήματα, τα οποία θα δείτε στη συνέχεια με 5 λεπτά διάρκεια. 2.000 πυροτεχνήματα με βάρος 115 κιλά. Γιγαντοοθόνες, αυτές που βλέπετε στο κέντρο του γηπέδου, 3 μέτρα επί 9. 2.500 πυρσούς που θα ανάψουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στη συνέχεια περιμετρικά του γηπέδου. Οι εικόνες που θα παρακολουθήσετε πραγματικά θα μείνουν ζωντανές στη μνήμη σας και στη δική μας μνήμη για πολλά πολλά χρόνια. Μια γιορτή η οποία έχει αέρα από Ευρώπη, από μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, μια πολύ ωραία και σωστή διοργάνωση και μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά και να ολοκληρωθεί, γιατί θα είναι φαντασμαγορική. Και πράγματα τα οποία τα ζηλεύουμε συνήθως από το εξωτερικό και ευτυχώς έχουμε την ευκαιρία να τα ζούμε και να μορφαίνει και το δικό μας ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είσοδος λοιπόν των παιδιών από τις ακαδημίες, από τα ποδοσφαιρικά τμήματα του ΠΑΟΚ. Είναι περίπου στα 130 παιδάκια που μπαίνουν μέσα. Θα δείτε όμως και στη συνέχεια συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά. Είδατε κιόλας ότι η γιορτή ξεκίνησε από τα αποδυτήρια της ομάδας, με τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι στο κέντρο των αποδυτηρίων και να φωνάζουν «Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» και να δίνουν το σύνθημα ουσιαστικά για την έναρξη της φιέστας. Ένα σύνθημα το οποίο ηχεί και θα δείτε ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής. Εκείνος ο Οκτώβρης του 99 είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ξεχνάσει κανένας στον ΠΑΟΚ. Χάθηκαν 6 παιδιά σε ένα δυστύχημα που να μην συμβεί ποτέ ξανά στα τέπη. Αυτό λοιπόν πρέπει να το παρακολουθήσετε, δεν πρέπει να μιλάμε αυτό εδώ και στο εξής. Και πονάς.
πρέπει να σας πούμε ότι το τραγούδι που ακούσατε το έχουν γράψει φίλοι του ΠΑΟΚ, το παρήτη ΠΑΟΚ για τα θέματα της θύρας 4 στα τέλη. Πρόσωπα παρακολουθήσατε τις οθόνες τα οποία έχουν προσφέρει στην ομάδα και θέλουμε να είναι μαζί μας, μεταξύ μας, ανάμεσά μας, ένα χαρό και αυτό το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, αλλά και φίλοι του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους δίπλα, ακολουθώντας την ομάδα, πολύ πολύ αγάπησαν. Πάει λοιπόν, φρόντισε αυτοί οι άνθρωποι σήμερα να είναι μαζί μας και να έχουν την παιδική τους με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Από τις στιγμές που τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα και που πάρα πολύ ο παρή του ΠΑΟΚ έκλαιγαν στις κερκίδες για αυτό που είδαν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά του Τεπών, είναι ο Νάσος, είναι ο δικοχαμένος ο Παδός στη Λιβαδιά, είναι ο Παναγιώτης Μικουλίδης, είναι ο Γιούλα Λόραντ, είναι όλοι αυτοί, θα ξεχάσω κάποιον και θα κάνω κι εγώ λάθος και δεν έχω καμία πρόθεση να αδικήσω κανέναν. Ο ΠΑΟΚ σέβεται τους νεκρούς του, σέβεται το παρελθόν του και επειδή το κάνει αυτό, είναι βέβαιο ότι όχι μόνο παρόν θα έχει σπουδαίο, θα έχει και μέλλον, γιατί έτσι πρέπει και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Και εκτός από το ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός μας ενώνει, θα πρέπει μέσα από τον αθλητισμό να στέλνουμε τα σωστά μηνύματα. Αντίπαλοι είμαστε μόνο εντός των γραμμών, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω, πρέπει να το θυμηθούμε αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία, δεν είναι μόνο η νεκρή του ΠΑΟΚ, υπάρχουν νεκροί και από άλλες ομάδες, μακάρι να μην υπάρξει ποτέ ξανά μάνα που θα έχει απώλεια σε ένα αθλητικό γεγονός, γύρω από ένα αθλητικό γεγονός. Σήμερα είδαμε και ωραίες εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα. Πολλές μητέρες, πολλά παιδιά. Η νέα εποχή έχει ένα όνομα. Ιβάν Σαββίδης. Νέα εποχή λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, η οποία ξεκίνησε το 2012. Ο ΠΑΟΚ γύρισε σελίδα με την έλευση του Ιβάν Σαββίδη στην ομάδα. Последнее время я слышал много неприятных вещей. Это укрепляло мое долготерпение. Но я хотел, чтобы люди убедились, что я человек. Я только что наверху выпил чашку чая, который я оценил в 10 миллионов 886 тысяч евро. С сегодняшнего дня ПАОК чист. ΠΑΟΚ βρήκα τον εαυτό μου, είπε ο Ιβάν Σαββίδης. Όταν ήρθε το 2012 και τον Αύγουστο επικυρώθηκε η συμφωνία, τον έκανε και μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν πίστευαν όλοι ότι θα φτάσει αυτή η μέρα. Λίγα χρόνια μετά η ομάδα είχε κατακτήσει 2 κύπελλα και ένα πρωτάθλημα. Αυτά που παρακολουθείτε στις οθόνες σας είναι βίντεο, το οποίο δεν θα έχουν κυκλοφορήσει πουθενά. Ομιλίες εντός ομάδας. I don't want to go back, but this is because I enjoy and I love
to be here with you, to have this time, to have this fantastic nights and days close of you. And I want just in 18 of May night to get drunk of happiness and to enjoy with you. Ο πρωτομάστρος του φετινού πρωταθλητή. Και η ψυχή των αποδητηρίων, ο Φερνάντο Βαρέλα. Αυτά είναι κυκλοφόρητα βίντεο τα οποία έχουν τροπήξει. Και είναι πράγματα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στα τέσσερα σημεία της γης, ξεκινώντας από την Αυστραλία και από την Μελβούρνη. Οι οργανωμένοι βαρύ του ΠΑΟΚ στα τέσσερα μέρη και στις τέσσερις υπήρους αρχή γενωμένης από την Αυστραλία. Η συνέχεια είναι πού? Συμβιώνεται με τους φιλάδους μας στην Αμερική. Αμερική και Νέα Υόρκη. Και η κορούλα του Αντρέβη Ειρήνια. Η οποία προαναγγέλει το βίντεο από τη Νέα Υόρκη. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ από την Αμερική και τη Νέα Υόρκη, έπειτα από τη Μελβούρνη. Έντονο κρασπρόμορο στοιχείο στην ελληνική ομογένεια. Είχε βρεθεί και εκεί ο Ιβάν Σαββίδης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΟΚ. Είχε μιλήσει με τον κόσμο. Συμβιώνουμε με τους συνάδους μας στην Ευρώπη. Ευρώπη και Γερμανία. Προσφυγικό στοιχείο, πάρα πολλοί Έλληνες διασποράς, οπαδοί του ΠΑΟΚ. Συνεώμαστε με τους συνάδους μας στην Αφρική. Αφρική και Ζάμβια. Υπάρχει ένας τρελός ΠΑΟΚΣΙΣ, ο οποίος δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στη Ζάμβια. Θα δούμε και τώρα. Έχουν κυκλοφορήσει πολλά τέτοια βιντεάκια με πρωταγωνιστή τον συγκεκριμένο φίλο του ΠΑΟΚ. Έχει και πάρα πολλούς εκεί οπαδούς που έχουν δημιουργηθεί και δίνουν και εκείνοι το στίγμα τους με τα συνθήματα, με τον τρόπο τον οποίο πανηγυρίζουν. Υπήρχαν βίντεο στη διάρκεια της προσπάθειας του φετινού πρωταθλήματος. Μία οικογένεια. Η αντίστροφη μέτρηση για την υπομονή των πρωταθλητών. Σιγά σιγά φτάνει. Και πάλι στην ιδιότητα από τη διάρκεια της χρονιάς. Ο ΠΑΟΚ που ίσως συνηθίζει να καταγράφει. Και ό,τι παρακολουθούμε μέχρι στιγμής επιβεβαιώνει ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στα αποδυτήρια είναι οικογένεια. Έχει πρωταγωνιστές, έχει παίκτες που βγαίνουν μπροστά. Έχει ανθρώπους οι οποίοι μιλούν και αυτή η προσπάθεια που έγινε από το μαραθώνιο του πρωταθλήματος δεν ήταν καθόλου τυχαία. Πολλές δυσκολίες, πολλά παιχνίδια απαιτητικά, στιγμές στην οποία η ομάδα έχασε βασικούς ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι ο Φερνάντο Βαρέλα σιγά σιγά δίνει το σύνθημα. Εδώ παρακολουθούμε στιγμιότυπα από τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τι γκολ ήταν αυτό. Ο οποίος βρίσκεται στην Κούπα, θα τον δείτε και στην παρουσίαση. Πήρε ειδική άδεια από την άλλη πηχάδια να βρεθεί στο λιμπέ της Κούπας.
πολλά συναισθήματα βλέποντας αυτά τα παιχνίδια. Η αναμέτρηση με τον ΠΑΣ, το κομβικό παιχνίδι στην Τρίπολη. Οι πρωταγωνιστές. Η νίκη στο Καραϊσκάκη κόντρα στο βασικό του αντίπαλο. Η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για να υποδεχτεί η Τούμπα τους πρωταθλητές του 2019. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε σιγά σιγά έναν έναν τους παίκτες οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 34 ολόκληρα χρόνια. Και η μουσική η οποία αυτή τη στιγμή δονεί την Τούμπα δεν είναι καθόλου τυχαία. Για χρόνια ακούγεται στο ξεκίνημα κάθε αναμέτρησης του ΠΑΟΚ και ήρθε η ώρα να την ακούσουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ υποδεχόμενοι τους πρωταθλητές σε έναν στόχο τον οποίο περίμεναν για 34 ολόκληρα χρόνια. Στην ειδική σκηνή όπως παρακολουθούμε για να ανέβουν πάνω οι πρωταθλητές. Τρόπο όπως ακούσατε το φέρνουν στην Τούμπα. Δύο ιστορικές φυσιογνωμίες του ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο Κώστας Ιωσουφίδης έχει κατακτήσει, είναι και ο Πολυνίκης της ομάδας, έχει κατακτήσει όλα τα τρόπαια με τον ΠΑΟΚ πλήκ του σημερινού βεβαίως, το οποίο το μεταφέρει και τα δύο κύπελα και τα δύο πρωταθλήματα. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας του 1985. Και ο Γιώργος Πούδας βεβαίως. Ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι και πάρα πολύ ωραία η εικόνα. Είσοδος λοιπόν του τροπέου από τους και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από πίσω, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτζης. Και βεβαίως οι δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες της ομάδας του ΠΑΟΚ μεταφέρουν το τρόπαιο. Ένα τέτοιο σήκωσαν και οι δύο. Το 1976 και το 1985. Νομίζω ότι και για τους δύο είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Είναι κάτι το οποίο το ονειρεύονταν. Και σίγουρα με αυτόν τον τρόπο παραδίδουν τη σκυτάλη στη νεότερη γενιά. Στους φετινούς πρωταθλητές. Σε αυτούς που το κατάφεραν το 2019. Πράγματι η ατμόσφαιρα στην Τούμπα είναι συγκλονιστική. Νομίζω ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Η ατμόσφαιρα και ο κόσμος, τα φώτα, όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι μοναδικό. Μια γιορτή η οποία έχει συνέστημα, συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Και μια γιορτή η οποία είναι και πολύ σύγχρονη και χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Και ο κύριος Ιωσουφίδης με τον κύριο Πούδα σηκώνουν ψηλά το τρόπαιο του πρωταθλητή, το οποίο σε λίγη ώρα θα σηκώσουν οι αρχηγοί της εφετινής ομάδας. Τεχνικό επιτελείο λοιπόν της ομάδας, εφετινής ομάδας, με τον τεχνικό διευθυντή τον κύριο Παντελή Κωνσταντελίδη Πρώτο και βλέπετε εσείς να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν κοντά στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα και τη βοήθησαν ο καθένας από το δικό του μετερίζει να πετύχει αυτόν τον μεγάλο στόχο. Γιώργος Τσονάκας. Και οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίστηκαν τα αποδητήρια του ΠΑΟΚ, τις προσωπικότητες, τις δυσκολίες στην καθημερινότητα, αυτοί που βοήθησαν τον Ρασβάν Λουτσέσκου να πετύχει τον στόχο του, γιατί και ο ίδιος πολλές φορές έχει αναφέρει ότι δεν θα κατάφερνε τίποτα μόνος του. Ένα team το οποίο είναι πολύ δεμένο και είναι ένα από τα μυστικά και τα κλειδιά της φετινής επιτυχίας του ΠΑΟΚ. Πέρασαν τον διάδρομο, αποθεώθηκαν και τώρα σειρά θα πάρουν οι ποδοσφαιριστές. Ο οποίος μπήκε ήδη στον. Τον βλέπετε. Ο Λίρατζης, είναι, είχε μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Είναι πρωταθλητής όμως με την K19 και τώρα είναι πρωταθλητής και λόγω της συμμετοχής του βεβαίως ζει και αυτός μεγάλες στιγμές. Σε αυτή την ηλικία νομίζω θα του μείνουν για μια ζωή αυτές οι εμπειρίες που έχει αποκομίσει από την αποψινή βραδιά. Και σίγουρα και ο ίδιος και ο ΠΑΟΚ και η εθνική ομάδα της οποίας είναι μέλος σε χαμηλότερα κλιμάδια ελπίζει ότι το μέλλον του θα είναι λαμπρό. Κώστας Μπαλογιάννης, επίσης ένας νέος ποδοσφαιριστής από την K19, επίσης πρωταθλητής και αυτός
με τον συμπαίκτη του που προηγήθηκε, με τον Λευτέρη Λίρατζη. Το μέλλον του ΠΑΟΚ και πολύ το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως προανέφερες πολύ σωστά. Είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές, εκτός από ότι περνάνε από τον διάδρομο και αποθεώνονται, βλέπουν και σε έντονα και πολύ μεγάλα γραφικά και τα ονόματά τους, ένας-ένας. Τώρα είναι η σειρά του Τόσκα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο κέντρο της άμυνας, έδωσε λύσεις. Δέθηκε και εκείνος με την ομάδα, μικρό το διάστημα της παρουσίας του μέχρι τώρα. Ωστόσο έχει δεθεί και με τον κόσμο και με πολλούς ανθρώπους στην πόλη. 6 συμμετοχές για τον Άλιν Τόσκα, τον Ρουμάνο. Ήρθε η σειρά του Ροντρίγκο Ρέι. Ο Αργεντινός θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο οποίος σε μια δύσκολη θέση, γιατί ο Πασχαλάκης έχει κάνει εξαιρετική χρονιά, συμμετείχε. Είναι κομβικό σε μια ομάδα στα αποδυτήριά της να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που, ακόμα και αν δεν έχουν τα παιχνίδια που θα ήθελαν, ξέρουν να μην δημιουργούν προβλήματα. Ο Αργεντινός είναι ένας τέτοιος. Ροντρίγκο Ρέι, κυρίες και κύριοι, τον βλέπετε στα πλάνα σας. Ένας Αργεντινός, ο οποίος σίγουρα στην Τούμπα έχει δει εικόνες και που θυμάται στη χώρα του. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Αλεξάνδρ Βρίγιοβιτς. Αποθεώνεται από όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, The Killer, όπως τον είχαν ονομάσει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως σας είπαμε και πριν, πήρε ειδική άδεια από την άλλη Τιχάτ για να έρθει να παρακολουθήσει και αυτός και να ζήσει από κοντά τη φιέστα, γιατί και εκείνος, μέχρι να αποχωρήσει από την Τούμπα και από τη Θεσσαλονίκη, πέτυχε 9 γκολ, ήταν πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ και ήρθε και αυτός και αποθεώνεται από τον κόσμο. Αλεξάνδρ Βρίγιοβιτς, κυρίες και κύριοι. Ο Σέρβος Φόρο, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν, ο άνθρωπος ο οποίος είχε, ας μου επιτραπεί έκφραση, ερωτική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα. Όλοι στον ΠΑΟΚ τον έψαχναν, έχει το ένστικτο, μέσα στη μεγάλη περιοχή ήταν ανίκητος, καθοριστικά τα γκολ του. Ο ΠΑΟΚ με αυτόν, μέχρι να φύγει, το τελευταίο παιχνίδι ήταν στο κύπελλο, αλλά στο πρωτάθλημα κόντρα στον Λεβαδιακό, είχε καταφέρει να χτίσει μια διαφορά στην κορυφή. Ο Νίκος Καρέλης, κυρίες και κύριοι. Ενώ προηγήθηκε και ο Ίγκασον, ο οποίος είναι μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ φετινό, τώρα τον Γενάρη, κεντρικός αμυντικός. Και ο Νίκος Καρέλης, ο οποίος ήρθε δανεικός τον Αύγουστο από την Γκένκ. The Hulk, όπως τον έχουν ονομάσει. Σε ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο από αυτά που δημιουργούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και στα social media, με ένα τρακτέρ το οποίο το έσβρωχνε ο Καρέλης, ιδιαίτερη εικόνα, κάνουν και τους ποδοσφαιριστές να νιώθουν πολύ όμορφα τέτοια βίντεο. Πέδο Ενρίκε. Το παρατσούκλι του, θα σου πω, Χριστίνα μου, είναι τρελός. Ένας Βραζιλιάνος, ο οποίος και με τον τρόπο που αγωνίζεται, αλλά και με τις εκφράσεις του εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι πολύ ιδιαίτερος. Ήρθε, επέστρεψε για να στεφθεί πρωταθλητής. Έφυγε τον Αύγουστο, πήγε στην Αστάνα, ξαναγύρισε τον Γενάρη στον ΠΑΟΚ. 6 συμμετοχές, 3 γκολ με τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Ο Πέδρο Ενρίκε. Ο Παναγιώτης Γλύκος παίρνει σειρά και διαδέχεται τον Βραζιλιάνο. Ο Παναγιώτης Γλύκος, ο οποίος επέστρεψε από τον τραυματισμό του την περσινή χρονιά. Ωστόσο, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ήταν σε τόσο καλή κατάσταση και καλή φόρμα. Βλέπετε, ο Παναγιώτης Γλύκος, ο οποίος και αυτός έχει συντελέσει τα μέγιστα για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι εδώ, όχι την εφετινή σεζόν, αλλά όμως τα προηγούμενα χρόνια ήταν και αυτός κομμάτι της εξέλιξης αυτού του ποδοσφαιρικού project τα τελευταία χρόνια. Και ο Γιώσιφ Μίσιτς, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που μπαίνει. Ο Κροάτης είναι στους τυχερούς αυτούς που ήρθαν τώρα το Γενάρη. Μία μεταγραφή που ήρθε για να ενισχύσει την μεσαία γραμμή και να δώσει λύσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι δικαιωμένος, γιατί δυστυχώς είχε σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες κομβικών παικτών στον άξονα. Και νομίζω ότι και έως τώρα του έχουν δοθεί παιχνίδια, αλλά και από εδώ και πέρα στις αναμετρήσεις που αναμένουν, που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί χρονιά, θα πάρει χρόνο συμμετοχής και θα είναι μία λύση. Και για τον επόμενο 1,5 χρόνο θα είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Ατρόμητο, από τον Ατρόμητο. Δημήτρης Γιαννούλης μπαίνει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Αποθεώνεται και αυτός από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αριστερός ο πιστοφύλακας, ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε να αγωνίζεται πιο μπροστά και τελικά παίζει ως αριστερός μπακ, ως full back.
ήρθε ο Σέρχιο Ολιβέιρα, ωραίες στιγμές. Είδαμε, με συγχωρείς Χριστίνα, είδαμε παίκτες να βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο, το ζουν και αυτοί, το απολαμβάνουν, είναι φοβερή η γιορτή. Ένας παίκτης παγκοσμίου κλάσης, καθόλου τριχαία η ρήτρα 12 εκατομμυρίων ευρώ που έχει βάλει η Πόρτο στο συμβόλαιο του ανταγωνισμού του με τον ΠΑΟΚ. Γίνονται εδώ και αρκετές εβδομάδες προσπάθειες για να παραμείνει ο Πορτογάλος. Πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά νομίζω ότι και αυτός έχει ερωτευτεί την πόλη και ο Βιερίνια παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στο μέλλον του Ολιβέιρα στον ΠΑΟΚ. Να παραμείνει. Και εδώ ο Κάρολος Βιτέρσκι. Ήρθε τον Γενάρη για 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Έχει ήδη 9 συμμετοχές στο δικέφαλο του Βορρά. 4 γκολ στο πρωτάθλημα με το απόψινό του. Τον βλέπετε, ο Κάρολος Βιτέρσκι. Νομίζω ότι έχει ταιριάξει και έχει ακολουθήσει, έχει ταιριάξει με τη χημεία της ομάδας. Με το που ενσωματώθηκε στο σύνολο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι καθόλου εύκολο να έρθεις σε μια καλοδουλωμένη ομάδα τον Γενάρη και να παίρνεις πρώτη συμμετοχή, να είσαι σημαντικός και να βοηθάς. Καθοριστικότερο νομίζω τον γκολ που έχει πετύχει κόντρα στον Πας Γιάννα εδώ στην Τούμπα. Λύτρωσε τον ΠΑΟΚ, πήρε τη νίκη με 2-1 στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. The Viking, κυρίες και κύριοι, ο Πόντους Βέλγλουμ. Ένας μια απίστευτη φυσιογνωμία για την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Τον βλέπετε μπαίνει χορεύοντας, παρά το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό χειρουργήθηκε στον Αχίλιο, είχε τραυματιστεί στο μάτς με τον Λεβαδιακό τον Δεκέμβριο. Παρ' όλα αυτά δεν έχασε ούτε στιγμή τη διάθεσή του και το κέφι του ο Πόντους Βέρμλουμ και αυτός πάει να πάρει το μετάλλιο του πρωταθλητή. The Rocket, Λέο Ζαμπά. Άλλος ένας Βραζιλιάνος. Του ανήκει το μέλλον, ένα παιδί το οποίο έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων. Ο ΠΑΟΚ δαπάνησε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. Επενδύει πάνω του και σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, αν συνεχίσει να εξελίσσεται, μπορεί να αγωνιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Μάρεν Καντουρί, ο Βέλγος με 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και ένα γκολ. Και τώρα τον βλέπουμε να μπαίνει μαζί με τα παιδιά του. Πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Πραγματικά σήμερα η χαρά της απόψινής βραδιάς πλην του πρωταθλήματος για τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι και το γεγονός ότι είδαμε πάρα πολλά παιδιά στις κερκίδες αλλά και πάρα πολλά παιδιά να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή και στη φιέστα του ΠΑΟΚ. Τα κοντινά πλάνα στους παίκτες του ΠΑΟΚ δείχνουν τα συναισθήματα, τη χαρά τους, το πώς το ζουν και εκείνοι. Και είναι και πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος, όπως βλέπουμε και εδώ, στο συγκεκριμένο πλάνο της εισόδου των ποδοσφαιριστών. Mr. Good Crazy, ο κύριος Χωσέ Αλμπέρτο Κάνιας. Αυτό πώς έχει προκύψει το ψευδόνιμο, εσύ που τα ξέρεις. Είναι τρελός, ο καλός τρελός της ομάδας. Είναι πολλά τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τα αποδυτήρια. Με έναν Ισπανό, ο οποίος από την πρώτη μέρα που είχε έρθει στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, έκανε τα πάντα για να αποδείξει το πόσο τρελός με την καλή έννοια είναι. Τον λατρεύουν οι συμπαίκτες του για αυτό, γιατί είναι στοιχείο το οποίο λείπει από τα αποδυτήρια και αυτή η ιδιαίτερη τρέλα που λέμε. Δημήτρης Λιμιός, The Future, το μέλλον της ομάδας μαζί με αρκετούς όσους προηγήθηκαν ή όσους θα ακολουθήσουν. Για τον ΠΑΟ, τον Δημήτρης Λιμιός. Είναι και αυτός, έχει αυτός έτσι μια τρέλα πάνω, δεν τον βλέπετε. Και έχει νομίζω και κάτι βραζιλιάνικες ρίζες ή κάνω λάθος. Πολύ σωστά. Καλά τα λες. Ο ένας από τους δύο γονείς του είναι από την Βραζιλία, οπότε μπορεί να παίζει για αυτόν τον καθοριστικό του ρόλο. Και το που λένε του Αρσέν Βεγκέρ σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Νάτος, ο Τσούμπα Ακπο, AK-47. Έτσι τον έχουν παρομοιάσει. Α, εδώ υπάρχει και κανονικό χορευτικό. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι με τον Ακπομ για τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές συμποδίζεται στους πανηγυρισμούς. Εκείνος με χιούμορ απαντάει. Είναι από τους φοβερούς διαλόγους στα social media. Τον βλέπουμε, είναι φοβερός ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζει και το χαίρεται και ο ίδιος πάρα πολύ. Έχουν κυκλοφορήσει πολλά βιντεάκια δικά του και του Μάτος, αν δεν κάνω λάθος, από τα αποδυτήρια που χορεύουν αυτόν τον χορό. Τώρα σε αυτή την παρουσίαση είχαμε την ευκαιρία να τον δει και όλος ο κόσμος να κάνει κάτι τέτοιο. Mr. Cold Blood, κρύο αίμα για τον Ευγέννη Σάκοπ, ο οποίος έφτασε τα 4 τέρματα με τα 2 απόψινά, 19 συμμετοχές στο δικέφαλο του Βορρά. Αυτός ο κύριος με το κρύο αίμα. Νομίζω ότι ο Σάκοφ είχε ενημερωθεί για το τι ακριβώς θα έχει η γιορτή και είχε προετοιμάσει την είσοδό του. Και το πιο ιδιαίτερο για τον Ουκρανό είναι ότι όλοι θεωρούν, επειδή είναι πολύ ήρεμος, πολύ ήσυχος, ότι δύσκολα μπορεί να έχει τέτοιες αντιδράσεις. Ωστόσο, είναι η ψυχή στα αποδυτήρια. Υπάρχουν και στιγμές
στο κύπελο που είχε πανηγυρίσει ο ΠΑΟΚ, που χορεύει και το πανηγυρίζει με ιδιαίτερο τρόπο. Εδώ ένας ακόμη τυχερός άτυχος, κυρίες και κύριοι, ο Μαουρίσιο. Καθοριστική συμβολή του. Θα τον δείτε, θα ανέβει τα σκαλιά με την πατερίτσα, διότι πριν από λίγο καιρό υποβλήθηκε σε εγχείρηση προς του χιαστού. Ο Μαουρίσιο, ο οποίος και αυτό συνέβαλε τα μέγιστα αυτό το διάστημα για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι εδώ, και το θετικό και είναι ότι όταν τραυματίστηκε ανανέωσε και το συμβόλαιό του ο Μαουρίσιο μέχρι το 2020 με τον δικέφαλο του Βορρά. Το βλέπετε, θα το δείτε. Μαζί με τον πιτσιρικά του να μπαίνει, αποθεώθηκε, ο κόσμος τον αγαπάει πάρα πολύ και εκείνος έχει δεθεί πολύ με την ομάδα. Καθοριστικά τα γκολ που έχει πετύχει στα ντέρμπι είναι ο εγκέφαλος του ΠΑΟΚ στην μεσαία γραμμή για το διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε. Ένας παίκτης ο οποίος είχε τη δυνατότητα να κρατάει την μπάλα, να μοιράζει το παιχνίδι βαρόμετρο στην μεσαία γραμμή για τον δικέφαλο του Βορρά. 20 και... συμμετοχές, 5 γκολ, πολύ καθοριστική σημασία όπως προανέφερες. Και ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα, γιατί έχει δεσμευτεί και εκείνος, θα επιστρέψει πιο δυνατός. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα ενός ακόμη τρελού για τον ΠΑΟ. Diego Βίσεσβαρ. Ο Diego Βίσεσβαρ, the artist, έτσι τον έχουν παρομοιάσει στην ομάδα, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα μπει και αυτός με τα παιδιά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένας απίστευτος παίκτης, πραγματικά, με 26 συμμετοχές, 8 γκολ, 7 assist για τον Diego Βίσεσβαρ. Ένας παίκτης βαρόμετρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένας καλλιτέχνης του ποδοσφαίρου, Χριστίνα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η ποδοσφαιρική παιδεία. Έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Ολλανδία. Αυτό φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Τεχνίτης, ποδοσφαιριστής που προσφέρει απλόχερα το θέαμα στο ποδόσφαιρο και στον ΠΑΟΚ το έχει πετύχει πάρα πολλές φορές. Και νομίζω ότι και αυτός με τα γκολ και τις ασίστ του έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο αφάνας του δικεφάλου του Βορρά. The beast του δικεφάλου του Βορρά είναι ο Φερνάντο Βαρέλα. Ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, όπως παρακολουθήσατε και στα πλάνα που είχε ετοιμάσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν η ψυχή των αποδυτηρίων. Ήταν η ψυχή των αποδυτηρίων, ήταν αυτός που εμψύχωνε τους ποδοσφαιριστές πριν από κάθε παιχνίδι, με κάθε τρόπο. Τον βλέπετε, μπαίνει χορεύοντας και αυτός με την οικογένειά του. Και πόσες φορές τον έχουμε δει να κλαίει την ώρα που σκοράρει. Σήμερα αγκαλιάζει τον Λουτσέσκου και κλαίει στην αγκαλιά του προπονητή του. Ένας παίκτης ο οποίος έχει εκφράσει τα συναισθήματά του, είτε αυτά είναι της χαράς, είτε αυτά είναι της συγκίνησης, είτε αυτά είναι της στεναχώριας. Και έχει στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα για το πόσο σημαντική είναι η οικογένεια για όλους μας, γιατί και εκείνος λατρεύει την οικογένειά του και δεν κάνει την ευκαιρία να το διαφημίζει και να το λέει παντού. Και ένας παίκτης ο οποίος είδαμε σήμερα και σε αυτό το παιχνίδι και σε πολλά ακόμα παιχνίδια τα παιδιά του να πανηγυρίζουν από τη θύρα 4. Νομίζω ότι η γυναίκα του. Μαζί με τη σύζυγό του στη θύρα 4, από τότε που πήγε δεν ξαναφύγαν από τη θύρα 4. Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψουν ποτέ σε άλλη θύρα. Ο έτερος όμως στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι εγγύηση για την άμυνα του δικεφάλου του Βορρά. The Guarantee, όπως τον έχουν ονομάσει στην ΠΑΕ, Χωσέ Άγγελ Κρέσπο. Ο Ισπανός, ο οποίος πέρασε λίγο δύσκολα στον πρώτο καιρό που ήρθε στον ΠΑΟΚ, η ομάδα έψαχνε τα πατήματά της, έψαχνε και εκείνος την προσαρμογή του. Στη συνέχεια όμως απέδειξε ότι το ψευδώνυμο η εγγύηση δεν είναι καθόλου τυχαίο. Παίκτης ο οποίος έπαιζε 15-20 παιχνίδια τη φετινή σεζόν και δεν είχε καν κίτρινη κάρτα. Εδώ νομίζω ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, γνωστός για τις αντιδράσεις του, τις εκφράσεις του, την παρορμητικότητά του, τον βλέπετε να ανεβαίνει από τα σκαλιά, τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, με τον οποίο συνομιλήσαμε και πραγματικά με ρωτούσε, όντως το πήραμε, όντως έχουμε κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει ότι έχει συμβεί αυτό. Βλέπετε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, αυτού και αν ήταν καθοριστική συμβολή, βεβαίως η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη του πρωταθλήματος, όμως και αυτό συνέβαλε τα μέγιστα. Τον βλέπετε εδώ τι ετοιμάζει. Ο φύλακας άγγελος του ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα έχει μία επεισοδιακή είσοδο και περιμένουμε να τη δούμε, γιατί νομίζω ότι... Παίζει η μουσική του Σούπερμαν, αν δεν κάνω λάθος. Α, δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι παίζει τη μουσική του Σούπερμαν. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, κυρίες και κύριοι, ως άλλος... Σούπερμαν! Είναι φανταστικός. Αποθεώνεται από τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτή η τρέλα, η όμορφη τρέλα
βλέπετε πώς εκφράζεται, γιατί πραγματικά και για τον ίδιο είναι μια ηθική επιβεβαίωση. Είναι ένας παίχτης και ένας αθλητής, ο οποίος έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στην καριέρα του. Και η επιβράβευση γι' αυτόν ήρθε το τελευταίο 1,5 χρόνο στον ΠΑΟΚ. Άργησε πάρα πολύ να πάρει από το ποδόσφαιρο αυτά που άξιζε. Είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί έφτασε σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορούσε κάποια ομάδα να αξιολογήσει την ικανότητά του. Στον ΠΑΟΚ ήρθε ως τρίτος, δέχτηκε να έρθει ως τρίτος, ήθελε να κερδίσει το στοίχημα, έπεισε τους πάντες ότι είναι ο καλύτερος, είναι βασικός στον δικέφαλο του Μποράς, στον πρωταθλητή του 2019 και πλέον και ένα από τα μέλη της Εθνικής Ελλάδας. Νομίζω ότι η καριέρα του είχε εξελιχθεί με τον τρόπο που εκείνος μπορεί να μην φανταζόταν πριν από 1,5-2 χρόνια. Ήρθα να βοηθήσω, είχε πει την ομάδα. Τελικά όχι μόνο τη βοήθησε, έφτασε στο σημείο να ζήσει και να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το επίτευγμα του δικεφάλου του Βορρά. Αυτού του το ψευδόνυμο όμως του λέω Μάτος είναι Ελόκο. Και τον βλέπετε βγαίνει ο Λέω Μάτος. Ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής, το καλύτερο δεξιμπάκ στο πρωτάθλημα, παίκτης ο οποίος ως Βραζιλιάνος έχει την συνέπεια στο να αγωνίζεται ως fullback σε όλη την πλευρά, συμμετέχει πολλές φορές και στο επιθετικό παιχνίδι. Τα δύο πιτσιρίκια του, τα οποία ο ένας πιτσιρικάς του μοιάζει πάρα πολύ και ο άλλος νομίζω ότι μοιάζει σε ένα συμπατριώτη, τον Νταβίτ Λουίς της Τσέλσι. Με αυτό το μαλλί και αυτή την κούκλα είναι ίδιος. Έχουμε αρχίσει τώρα και υποδεχόμαστε τους αρχηγούς της ομάδας του δικεφάλου του Βορρά. Ο Δημήτρης Πέλκας περνά στον αγωνιστικό χώρο. The Joker, ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος και αυτός έχει συμβάλει τα μέγιστα στο να επιτευχθεί αυτή η τεράστια επιτυχία και η επιστροφή του Τροπαίου στην Τούμπα μετά από πάρα πολλά χρόνια, 34 χρόνια. The Joker, αυτό είναι το ψευδώνυμο του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος και αυτός φέτος αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών. Παρόλα αυτά, ζει το όνειρό του με την αγαπημένη του ομάδα. Δύσκολη. Και τιμά τη φανέλα με το νούμερο 10. Δύσκολη χρονιά πολύ για τον Πέλκα. Αυτοί οι τραυματισμοί τον προσανατόλισαν. Δεν μπορούσε πολλές φορές να βρει ρυθμό. Το κλάμα του στο τέλος τα λέει όλα. Ζει το όνειρό του και αυτός δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει στο πρωτάθλημα και φοράει τη φανέλα του. Και αποθεώνεται από την Τούμπα και από τον κόσμο. Είναι ένα παιδικό του όνειρο. Είναι και παιδί της Τούμπας από τότε που μεγάλωσε στον ΠΑΟΚ. Και the captain Στέλιος Μαλεζάς. Το 2003 πήρε τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. 2005 με 2012 επέστρεψε σε αυτόν για 9 ολόκληρα χρόνια. Πραγματοποίησε 129 συμμετοχές. Παρ' όλα αυτά δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Σήμερα λοιπόν κατακτά το πρωτάθλημα με την ομάδα την οποία υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια ο Στέλιος Μαλεζάς. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, δύναμη των αποδητηρίων ο Μαλεζάς. Η ώρα του αντρέβει η ειρήνια. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την προσωπικότητα, για αυτόν τον αθλητή, για τον αρχηγό και τον φυσικό ηγέτη αυτής της ομάδας. Ο αντρέβει η ειρήνια, ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος του πρωταθλήματος, διότι σε μια πολύ κομβική στιγμή για τον ίδιο και για την ομάδα του τραυματίστηκε. Παρ' όλα αυτά ζει την αποθέωση και γνωρίζει πραγματικά αυτό που του αξίζει. Την αποθέωση από όλο τον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ. Μπήκε με την αγαπημένη του κόρη, την Χριστινούλα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο εμβληματικός αρχηγός, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κάνει τη διαφορά. Για πολλούς ο κορυφαίος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα την φετινή σεζόν. Είναι τρομερή η χρονιά που κάνει κυρίως το δεύτερο εξάμηνο. Ξεκίνησε ένα σκοράρι για τον ΠΑΟΚ μετά τη φυγή του Πρίγιοβιτς και έκτοτε είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα με τα καθοριστικά γκολ του. Νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι το γκολ που έχει πετύχει στο Αγρίνιο Κόντρο στο Πανετολικό και από εκεί ξεκίνησε. Είναι το γκολ του πρωταθλήματος, είναι το γκολ για πάρα πολλούς. Ο Αντελίνο Βιερίνια και τώρα, κυρίες και κύριοι, The General, είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος πραγματικά ήταν αυτός ο οποίος έφτασε την ομάδα σε αυτό το επίτευγμα, σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, κράτησε τα αποδυτήρια δεμένα ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε ο ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα την περσινή σεζόν. Και φέτος η απόψινή ημέρα είναι το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας. Βλέπετε τους παίκτες συγκινησμένους, τον Δημήτρη Πέλκα να κλαίει. Και εδώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλο αυτό που ζει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος και η ιδιοκτήτης της ομάδας, ήρθε η ώρα να γευτεί αυτό που πραγματικά ονειρεύτηκε από την πρώτη στιγμή της έλευσής του στη Θεσσαλονίκη. Από το 2012 ονειρεύτηκε αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος και η ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης. Είπε ότι θα φέρω
το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι σήμερα που αποθεώνεται δείχνει στην πράξη ότι τήρησε το λόγο του. Ο ΠΑΟΚ έχει γιγαντωθεί από το 2012 και μετά, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι ένα σύγχρονο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, το οποίο μετά την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος ευελπιστεί να συνεχίσει να έχει και άλλες επιτυχίες και άλλους τίτλους, γιατί παίζουν και οι επιτυχίες και οι τίτλοι σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας ομάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έδιωξε το βραχνά των χρεών, τις οφειλές που είχε ο ΠΑΟΚ από προηγούμενες διοικήσεις του, πλήρωσε όλα τα χρέη, ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 10 εκατομμύρια ευρώ, πλησίασε τα 11, και έκτοτε έχει μια καθαρή ομάδα η οποία κατάφερε να πάρει σήμερα το πρωτάθλημα, να το εξασφαλίσει μαθηματικά και είναι μέσα στην διεκδίκηση και του κυπέλου, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να θυμίσουμε ότι κυνηγάει ένα ιστορικό double, να πετύχει για πρώτη φορά στην ιστορία του την κατάκτηση του double, να πανηγυρίσει δηλαδή και το πρωτάθλημα και το κύπελο σε μια χρονιά. Εδώ βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας για να πανηγυρίσει με την ομάδα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Υπάρχει στημένη, όπως είδατε σίγουρα στα πλάνα σας, μια σκηνή η οποία είναι υπερυψωμένη περίπου στα 3 μέτρα, όπου οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται πάνω σε αυτήν. Από κάτω αυτή τη στιγμή υπάρχει χιλιάδες κόσμου που θέλει να πανηγυρίσει με την ομάδα με ποντιακούς ρυθμούς βεβαίως. Τιμάει ο ΠΑΟΚ τις ρίζες του, έχει ιδρυθεί από Κωνσταντινοπολίτες, αλλά είναι μια ομάδα η οποία όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη ένωσε όλο το προσφυγικό στοιχείο και τους πάρα πολλούς πόντιους που υπήρχαν στην πόλη τότε. Νομίζω ότι ο κόσμος έκανε πολύ μεγάλη υπομονή, άκουσε αυτά που ζήτησε η διοίκηση του ΠΑΟΚ, να μην πει κανένας μέσα για να υπάρξει αυτή η πολύ ωραία γιορτή. Τώρα όμως δεν μπορεί να τους κρατήσει κανένας, είναι η ώρα και του κόσμου. 34 χρόνια το περίμεναν αυτό, θέλουν να το ζήσουν και θέλουν να αποθεώσουν την ομάδα που τους έχει φέρει τέτοια χαρά, τόσο μεγάλη χαρά. Και η αλήθεια είναι αυτό που λες πράγματι, ότι τήρησαν και όλα αυτά που είχαν συμφωνήσει με την ομάδα να μην βγουν στον αγωνιστικό χώρο, να σεβαστούν την προσπάθεια όλη αυτή της ομάδας και της ΠΑΕ για τη διοργάνωση αυτής της πραγματικά εντυπωσιακής και βαθιά συναισθηματικής γιορτής που έστησαν εδώ οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟ. Σε λίγη ώρα το τρόπαιο του πρωταθλητή θα είναι στον ουρανό της... Έχω την εντύπωση ότι είναι η πιο γλυκιά αναμονή για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα στο οποίο ονειρεύονταν να έρθει αυτή η στιγμή, να γιορτάσουν στην Τούμπα. Ενδεχομένως η Τούμπα τα επόμενα χρόνια να αλλάξει, είναι ένας ακόμα πολύ μεγάλος στόχος για την ομάδα. Το σήκωσέ το, το τιμημένο, είναι ένα σύνθημα το οποίο εμείς το θυμόμαστε το 2004 από την εθνική μας ομάδα. Ένα σύνθημα το οποίο τώρα η γη του Τούμπα που σηκώθηκε και η κούπα του πρωταθλητή μέσα στους καπνούς. Πρωταθλητής Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, για το 2019 ο ΠΑΟΚ έπειτα από 34 χρόνια. Και τώρα ξεκινάει και το σοου με τα πυροτεχνήματα. Για 5 ολόκληρα λεπτά ο ουρανός της Τούμπας, η νύχτα θα γίνει μέρα, για να σας το πούμε έτσι. 2.000 πυροτεχνήματα στον ουρανό της Τούμπας. Δεν φαίνονται πλέον οι παίκτες από τους καπνούς και τους πυρσούς που έχουν ανάψει. Μετά το χθεσινό σόου στην παραλία, τώρα έρχεται το μεγαλύτερο, γιατί τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής και πανηγυρίζει γι' αυτό. Γίνει μέρα, η Θεσσαλονίκη πανηγυρίζει για τον πρωταθλητή της. Εντυπωσιακά τα πυροτεχνήματα τα οποία βλέπουμε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι πλέον μαζί και με τους πυρσούς είναι δύσκολο κανείς να διακρίνει το τι ακριβώς συμβαίνει στην ατμόσφαιρα της Τούμπας.
Το πάρτι το οποίο έχει ξεκινήσει και το πάρτι το οποίο θα συνεχιστεί με τους πρωταθλητές να κατευθύνονται από το γήπεδο της Τούμπας στο Λευκό Πύργο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι το τέλος εδώ των πυροτεχνημάτων επιφυλάσσει και μία έκπληξη για τον κόσμο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πάντως έχει φέρει τους καλύτερους για να διοργανώσει και να στήσει όλη αυτή τη γιορτή. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φέρει όλα αυτά τα πυροτεχνήματα που κοσμούν αυτή τη στιγμή τον ουρανό της Θεσσαλονίκης είναι οι ίδιοι που κάνουν τεράστιες διοργανώσεις όπως η Tomorrowland, τα φεστιβάλ της μουσικής στο εξωτερικό. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το πόσο επιτυχημένο είναι το αποτέλεσμα. Είναι πολύ ωραία και η εικόνα από την Τούμπα πολύ ψηλά. Βλέπουμε τα πυροτεχνήματα. Βλέπουμε και πάλι τον κόσμο ο οποίος έχει κρυφτεί σε αυτό το σύννεφο που έχει δημιουργηθεί από τα πυροτεχνήματα και από τους πυρσούς και κάποια πλάνα και από τους παίκτες οι οποίοι κοιτάζουν και εκείνοι να αποθανατήσουν όμορφες στιγμές που θα θυμούνται για χρόνια και στιγμές που θα τους δένουν και με τον ΠΑΟΚ και με τη Θεσσαλονίκη για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ο Βιερίνια, ο εμβληματικός αρχηγός, ο Πρίγιοβιτς με τα καθοριστικά του γκολ, ο Βαρέλα ο οποίος έχει στις πλάτες του την σημαία της χώρας του. Και πάλι ένα πολύ ωραίο πλάνο από την Τούμπα από ψηλά. Το πώς γιορτάζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πώς γιορτάζει όλη η Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση ότι λίγοι είναι αυτοί που περίμεναν μια τέτοιου ίδιους γιορτή να στηθεί με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχαν ακουστεί διάφορα, αλλά η ΠΑΕ δεν είχε αποκαλύψει το τι ακριβώς θα περιμένουμε σε αυτή τη γιορτή. Η γιορτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ομάδας. Είχε έντονο το συνέστημα και όπως είπαμε στην αρχή είναι κάτι που συνάδει πάρα πολύ με την ιστορία του ΠΑΟΚ και κάτι το οποίο υποστήριξαν πάρα πολύ και νομίζω το αγκάλιασαν και οι φίλοι, οι χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν απόψε στην Τούμπα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να φύγουν οι πρωταθλητές από την σκηνή στην οποία βρίσκονται. Σίγουρα δεν ξέρω αν θέλουν και οι ίδιοι να φύγουν, γιατί απολαμβάνουν το γεγονός ότι αποθεώνονται μαζί με τον κόσμο, ένα με τον κόσμο, γιατί μαζί τα κατάφεραν. Βλέπουμε τον Ιβάν Σαββίδη, βλέπουμε ανθρώπους από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Όλοι είναι μια στιγμή που την περίμεναν για πολλά χρόνια και γι' αυτόν τον λόγο θέλουν να τη ζήσουν όσο παραπάνω μπορούν, όσο πιο έντονα μπορούν, να την απολαύσουν, να τη χαρούν και ελπίζουν ότι αυτή είναι η απαρχή για πολλές ακόμα τέτοιες εικόνες από το μέλλον. Η βραδιά είναι πολύ μεγάλη για τον ΠΑΟΚ η απόψινή. Το γλέντι και η γιορτή και η αποθέωση για τους πρωταθλητές Ελλάδας θα συνεχιστεί και στον Λευκό Πύργο. Ήδη είχε στηθεί μια γιγαντοοθόνη στο Λευκό Πύργο που όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν στο γήπεδο παρακολούθησαν από εκεί. Από νωρίς το απόγευμα βρέθηκαν και γέμισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν από τη γιγαντοοθόνη κοντά στο Λευκό Πύργο το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό αλλά και την Φιέστα. Θα περιμένουν τους πρωταθλητές Ελλάδας οι οποίοι θα επιβιβαστούν σε ανοιχτό πούλμαν και θα μεταβούν στο Λευκό Πύργο για να γιορτάσουν και με τους υπόλοιπους φίλους τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και εδώ που να είναι τελειώνει το σοου με τα πυροτεχνήματα, θα πρέπει να δείτε στο τέλος την έκπληξη που επιφυλάσσουν. Την έκπληξη την οποία μας έχεις προαναγγείλει. Και τα φώτα και τα πυροτεχνήματα, όλη η εικόνα είναι μαγική. Πράγματι. Πράγματι. Πυρσί και στα χέρια των παικτών. Ο Πασχαλάκης προφανώς και είναι αυτός που κρατάει το πυρσί στα χέρια του. Θα
φύγουν από τη σκηνή για να μπορέσουν να πάνε στα αποδυτήρια και να μεταβούν στο πούλμαν. Η αλήθεια είναι ότι με το που τελείωσε το παιχνίδι κατέβηκα στα αποδυτήρια και συνάντησα αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να σας πω ότι η συγκίνηση που έβλεπε στα μάτια τους, πολλοί από αυτούς κλαίγαν μέσα στα αποδυτήρια. Γιατί μια πολύ δύσκολη χρονιά και μια πολύ δύσκολη πορεία για τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έφτασε στο τέλος της. Έσυ ο τέλος για τους ποδοσφαιριστές, πολύ χαρούμενο τέλος, κάτι το οποίο το περίμεναν πάρα πολύ καιρό να συμβεί. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, όπως και η ένταση και το βάρος που έφυγε από πάνω τους, διότι όταν μια ομάδα είναι χωρίς πρωτάθλημα τόσα πολλά χρόνια και έχει φτάσει κι άλλες φορές κοντά στην κατάκτησή του, καταλαβαίνετε το βάρος των ανθρώπων που έχουν το άγχος, και το άγχος, την πίεση και τη διαχείριση που χρειάζεται όλο αυτό για να μπορέσει μια ομάδα να καταφέρει να πετύχει τον στόχο της και να διώξει και την όποια φοβία μπορεί να έχει, γιατί στόχευε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά πολλές φορές, ενώ έφτασε και τα τελευταία χρόνια κοντά στην πηγή, δεν είχε καταφέρει να πιει νερό, να γευτεί από τον νέκταρ του τίτλου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κυρίως γιατί όλες οι προσπάθειες στο τέλος θέλουν ένα επιστέγασμα, θέλουν κάτι το οποίο θα επιβραβεύσει αυτόν τον κόπο, τον κόπο που έχουν κάνει στην προκειμένη περίπτωση οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς. Μιας χρονιάς που ξεκίνησε πολύ νωρίς με τον στόχο για τα προκριματικά της Champions League, έφτασαν πολύ κοντά, δεν τα κατάφεραν. Στη συνέχεια διαχειρίστηκαν εκείνη την πρώτη αποτυχία της ομάδας και κατάφεραν σιγά σιγά, υπομονητικά, παιχνίδι-παιχνίδι, μακριά από πολλά λόγια, με σκληρή δουλειά να πετύχουν το στόχο τους και σήμερα να γιορτάζουν. Και για αυτόν τον λόγο θα γιορτάζουν και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μαζί με τον κόσμο τους. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει διάθεση να φύγει από την Τούμπα αυτή την ώρα. Το πάρτι υπάρχει στο Λευκό Πύργο, θα το καλύψουμε και από το Open θα δείξουμε πολλές όμορφες εικόνες, γιατί όλοι οι συνάδελφοι βρίσκονται διάσπαρτοι στη Θεσσαλονίκη και στο Λευκό Πύργο, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να συνεχίσει να αποθεώνει την ομάδα εδώ. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο Σούπερμαν, ο οποίος εννοείται ότι δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να του πάρει τώρα το τρόπαιο από τα χέρια. Πριν τον είδαμε με πυρσό να πανηγυρίζει, σίγουρα θα έχει πει και κάποια συνθήματα. Πραγματικά τα δάκρυα που έβλεπα στα μάτια των ποδοσφαιριστών, δεν ξέρεις αν είναι από συγκίνηση, από χαρά, από ένα βάρος που έφυγε από πάνω τους. Είναι τρομερές οι στιγμές που βιώνουν πράγματι. Η αγκαλιά του Παντελή Κωνσταντινίδη με τον Ιβάν Σαββίδη, ο μεγαλομέτωχος Πάη ΠΑΟΚ, ο οποίος τον βλέπουμε και εδώ, άκουσε πολλές φορές το όνομά του και για εκείνον είναι πολύ δύσκολο το γεγονός ότι έπρεπε να υποδέχεται την ομάδα σεβόμενος τους κανόνες και να μην μπορεί να δει από κοντά την προσπάθεια σε κάτι το οποίο εκείνος με πρωτοβουλία δική του έχει ξεκινήσει, γιατί είναι πολύ βασικός και πολύ κομβικός ο ρόλος του. Σήμερα και για εκείνον είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Ο Βιερίνια, ο οποίος έχει το τρόπαιο στα χέρια του, χορεύει με αυτό, το δίνει και λίγο στον Ολιβέιρα. Από κοντά και ο Πέλκας, η ομάδα τραγουδάει με τον κόσμο της. Δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Είναι ένα σύνθημα το οποίο... Μα να σου πω κάτι, οι περισσότεροι παίκτες που μπήκαν μέσα με την είσοδό τους για να πάρουν το μετάλλιο, ένας είναι Λόκο, τρελός. Ο άλλος είναι The Good Crazy, πάλι τρελός. Ο Πασχαλάκης βγήκε Σούπερμαν. Εντάξει, μια δόση τρέλας υπάρχει, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις για να φτάσεις στο στόχο σου. Χρειάζεται μια όμορφη τρέλα, γιατί και ο αθλητισμός, μην γελιόμαστε, δεν είναι ένα απλό επάγγελμα το ποδόσφαιρο, έτσι. Ο αθλητισμός έχει μια ιδιαιτερότητα. Θέλει την τρέλα, θέλει το ρομαντισμό. Θέλει το συνέστημα. Θέλει το συνέστημα. Τον αφορμητισμό, θέλει πράγματα τα οποία βγαίνουν μέσα από την ψυχή σου, θέλει διαχείριση των...